Πάμε τώρα στον Ορειβατικό Σύλλογο στο Λασίθιο, που δίνει την ευκαιρία σε μέλη του και όχι μόνο να γνωρίσουν τις ομορφιές, τη φύση, το περιβάλλον της Κρήτης. Με Κρήτη λοιπόν συνεχίζουμε, καθώς το γεωπάρκο της Ιτίας θα περιηγηθεί ο ΕΟΣ Λασιθίου. Και πάμε στον κύριο Θανάση Κολοτούρο, είναι μέλος του ΕΟΣ Λασιθίου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά εσείς. Αν δεν κάνω λάθος, θα περιηγηθείτε και θα περπατήσετε σε μια διαδρομή που παλαιότερα ήταν η βασική οδική διαδρομή εκεί της περιοχής. Σωστά, σωστά. Οι κάτοικοι κατέβαιναν από εκεί για τη Λαγκάδα. Έτσι. Η επιλογή της περιοχής τι σημαίνει, τι θα δείτε, τι θα αντικρίσετε, τι θα βιώσετε? Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα, γιατί αυτές οι εξορμήσεις έχουν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Είναι ξεχωριστές. Περπατάμε στο γεωπάρκο Σιτίας. Αυτό από μόνο του κάνει τη διαφορά. Θα περιηγηθούμε σε ωραία φαράγγια, θα δούμε ωραίες πηγές, τοξωτές με καμάρες, διπλές καμάρες, σπήλαια με σταλακτητικό διάκοσμο. Είναι πολύ ωραία διαδρομή. Είναι φανταστική. Μάλιστα. Πόσο θα διαρκέσει, για πείτε μας λίγο, η διάρκεια έχει καθοριστεί? Ναι, 4 ώρες περίπου. Είναι 4 ώρες. Το κεντρικό μήνυμα το οποίο κυριαρχεί μέσα από τις συγκεκριμένες δράσεις, καθώς είστε ιδιαίτερα δραστήριοι, ποιο είναι, τι επιδιώκετε? Ναι. Να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος σχετικά με τη φύση. Είναι ένα μεγάλο στίχημα η νέα γενιά να μπει σε αυτή τη λογική? Γίνονται προσπάθειες δειλά-δειλά, αλλά δεν ανταποκρίνονται όσο θα θέλαμε. Στο χέρι μας είναι. Στο χέρι μας είναι να ανταποκριθούν. Όσο μεγαλύτερη προσπάθεια υπάρξει, τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα, νομίζω. Στο πρακτικό σκέλος, πότε ξεκινάτε, ποιος μπορεί να συμμετέχει? Για πείτε μας λίγο. Ξεκινάμε από τον Άγιο Νικόλαο 6,5 ώρα. Ναι. Όποιος θέλει από Σιτία 7,5 ώρα, 8 παρά 20 θα συγκεντρωθούμε. 8, 8 και 10 ξεκινάμε την πορεία μας από το Καρύδι. Ναι. Έτσι. Θα περπατήσουμε στο φαράκι του Μαζά. Δηλαδή δεν είναι κυρική πορεία, θα περάσουμε από το σπήλαιο του Περιστερά. Θα κατέβουμε στο σπήλαιο μέσα. Δεν έχει αρκετό βάθος, 63 μέτρα είναι, αλλά είναι εντυπωσιακό. Έτσι. Μάλιστα. Και θα επιστρέψουμε πάλι στο χωριό, στο κέντρο ενημέρωσης του γεωπάρκου Σιτίας, για να μας γίνει μια ενημέρωση εκεί για το γεωπάρκο. Και ξενάγησε στο χωριό, στην περιοχή. Ποιος μπορεί τον υπεύθυνο του γεωπάρκου να συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία? Παρακαλώ. Ποιος μπορεί να συμμετέχει? Σίγουρα τα μέλη του συλλόγου. Έτσι. Και από εκεί και πέρα έχουμε απευθύνει κάλεσμα σε όλο τον κόσμο. Οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή την πορεία, σε αυτή την εκδήλωση. Αυτή τη στιγμή που βρίσκεστε, βλέπω κάπου ορεινά, σε εξωτερικό μέρος είστε? Όχι. Στη Σιτία. Στη Σιτία, εκεί από πίσω στη Σιτία, λοιπόν. Ναι. Πάει και καλά ο τουρισμός, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και με αυτό το πλάνο να κλείσουμε. Κύριε Κολοτούρε, να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Έγινε, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.